βλέπεις κανένα εδώ πέρα. Εδώ μόνοι εδώ και από εδώ χαλάσματα, από εκεί χαλάσματα. Τι να πω, άσε με παιδί μου. Απόλυτη ερημιά κυριαρχεί σε αρκετά σεισμόπλητα χωριά του Δήμου Μινώα Παιδιάδας. Απόλυτη σιωπή και στους οικίσκους που έχουν στηθεί σε χουμέρι, αρχοντικό, σαμπά και ίνι, καθώς εκκρεμεί ακόμα η ηλεκτροδότησή τους. Και όλα αυτά για 68.000 ευρώ, καθώς αυτό το ποσό απαιτείται για την ηλεκτροδότηση των επίμαχων οικίσκων. Το πρόβλημα λοιπόν έχει να γίνει με όσον αφορά το ΔΔΕ, ποιος θα χρηματοδοτεί στην ηλεκτροδότηση. Για το αρχοντικό γνωρίζω ότι είναι γύρω στις 20.000 ευρώ. Είναι αρκετά υψηλό. Εκεί τώρα είναι η αξία ενός οικίσκου. Δεν προχωράνε στην ηλεκτροδότηση γιατί δεν υπάρχουν χρήματα να πληρωθεί η σύνδεση. Απίστευτο. Και όμως αληθινό. Οι οικογένειες που εγκατέλειψαν τις σκηνές διαμένουν στους επίμαχους οικίσκους χωρίς ρεύμα και θέρμανση, ενώ άλλες οικογένειες που διεκδικούν οικίσκους τρέμουν σαλαβωμένα από το σεισμό σπίτια τους, καθώς οι σεισμικές δονήσεις συνεχίζονται. Δεν προλαβαίνει να βγεις έξω με τίποτα. Τόσο πολύ. Δεν προλαβαίνει να βγεις έξω. Εγώ το μεγάλο σεισμό που χάλασε στο σπίτι, μάκωσε η πόρτα και μπορεί να βγω έξω. Και ήμουν μέσα. Μόνος εντελώς. Έχετε κάνει αίτηση για οικίσκο? Ναι, έχω κάνει αίτηση. Αλλά δεν ξέρω τίποτα. Θέλω, πώς δεν θέλω. Εφόσον το σπίτι μου, εδώ μπροστά είναι καλό, πίσω είναι όλο χαλασμένο. Τώρα που δεν χειμωνιάσει πολύ, τι θα γίνω, που δεν τρέχουν τα νερά από πάνω. Οι αρμόδιοι πρέπει να βρούμε κάποια λύση. Εμείς περιμένουμε να μας ειδοποιήσουν όσοι μας εγκρίνουν. Γιατί δεν ξέρω να μας εγκρίνουν όλους. Στο σπίτι μένω προς στιγμής, αλλά με το φόβο. Δεν κοιμάμαι όλη νύχτα. Δράμα. Τι να πει κανείς. Τα εγγόνια τώρα έρχονται, φοβούνται, δεν έρχονται. Δεν πρόκειται. Από τις σεισμούς. Να χθες το βράδυ είχαμε πάλι συνέχεια σεισμούς. Να γίνει άμεσα ηλεκτροδότηση των οικίσκων και το επόμενο χρονικό διάστημα η πληρωμή των 68.000 ευρώ διεκδικεί από τον ΔΔΕ ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδας. Είπαμε να, αν μπορέσουν να μας συνδέσουν, γιατί η αρχή και το νομοθετικό της ΔΔΕ είναι πρώτα πληρώνει και μετά συνδέεσαι, και επειδή υπάρχει μια αρτηριοσκλήρωση στις δημόσιες υπηρεσίες, την ξέρετε. Εμείς, ας πούμε, για να μπορέσουμε να εκταμιεύσουμε αυτό το ποσό, θέλουμε κάποιο χρονικό διάστημα. Αν μην έχουμε τους ανθρώπους, ας πούμε, να είναι χωρίς ρεύμα μέσα στους οικίσκους, γιατί οι άνθρωποι ήταν μέσα σε σκηνές, ειδικά στο χουμέρι ήταν σε σκηνές. Μόλις πήγαμε λοιπόν τους οικίσκους και τους κλείσαμε και τους τοποθετήσαμε, οι άνθρωποι μπήκαν μέσα. Και λογικό, δεν είναι? Ενώ έχει κοπεί το ρεύμα από τη ΔΕΗ, τώρα έχει 3 μήνες, συνεχίζουν να έρχονται οι λογαριασμοί φουσκωμένοι. Ναι, αυξημένος, ναι, να, εδώ σου λέω χαλάσματα, δεν έχει ρεύμα ούτε τίποτα και του ήρθαν λογαριασμός πιο πολύ παρά την αρχή που πήρωνε. Όχι, δεν υπάρχει ρεύμα. Ναι. Δεν και υπάρχει. Σας ήρθε λογαριασμός? Ναι, και ήρθε, βγάλανε ένα λογαριασμό, ναι. Από, ξέρεις, η προκαταβολή πάει έναντι. Ναι. Βάλανε λοιπόν εικονικά 200 κιλοβάτ. Τι είναι αφού δεν έκοψε αυτή η ΔΕΗ, έκοψε το ρεύμα. Εντάξει. Τότε τι αντιστέρνει το λογαριασμό, δεν το καταλαβαίνω. Τα αγκάθια στην περιοχή είναι δεκάδες, μεταξύ αυτών και το ζήτημα της υποστελέχωσης της αρμόδιας υπηρεσίας, η οποία πραγματοποιεί τις αυτοψίες στην ευρύτερη περιοχή, όπως καυτηριάζει ο Μάρκος Κοκολάκης. Το ΔΑΕΦ είναι η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων από Φυσικές Καταστροφές. Αντί να στελεχωθεί, έχει τελείως αποστελεχωθεί και από 80 άτομα σταδιακά κατεβαίνει σήμερα. Έχουμε 5. 5. Με 1.200 αυτοψίες για πρώτη φορά που εκκρεμούν. Για τα κόκκινα που πρέπει να γίνει πρωτόκολλο κατεδάφισης, κόλλησε και εκεί. Το μεγάλο κόλλημα όμως θα το δούμε τους επόμενους μήνες, γιατί δεν έχει γίνει ακόμα η προκήρυξη πρόσληψης τουλάχιστον 300 ειδικοτήτων που χρειάζεται να στελεχωθεί.